Φεύγουν από το Δήμο 6 υπάλληλοι, οι οποίοι πάνε να στελεχώσουν την περιφέρεια και το Δήμο Ηρακλείου. Έχει και παρέμβαση από κοινοβουλευτικό του νομού και μας έχει αποσπάσει υπάλληλο σε μια ειδική υπηρεσία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους που έχουν δημιουργηθεί στο Ηράκλειο. Ο Δήμος αυτή την ώρα με πόσα άτομα λειτουργεί? Δεν είναι θέμα πόσα άτομα λειτουργεί, δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Με λουκέτο απειλούνται μέχρι την άνοιξη οι μικροί δήμοι της Ενδοχώρας, καθώς οι λιγοστές και οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες τους αποψηλώνονται με τη δεύτερη φάση κινητικότητας, με το Δήμαρχο Φεστού να δηλώνει κατηγορηματικά ότι προτίθεται να παραιτηθεί με σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο που συζητήσαμε το θέμα, είμαστε αποφασισμένοι να παραδώσουμε το Δήμο, να παραδώσουμε τα κλειδιά του Δήμου στο αρμόδιο Υπουργείο και να έρθουν να διοικήσουν μόνοι τους το Δήμο. Προσωπικά είμαι αποφασισμένος. Μια και δεν κατεβαίνω, δεν πάω για άλλη θητεία, να παραιτηθώ από τώρα από δήμαρχος. Ο δήμαρχος Ζαχαρίας Καλογεράκης περιγράφει με μελανά χρώματα το μέλλον του Δήμου Μηνάου Παιδιάδος, όπου η τεχνική υπηρεσία θα μείνει με ένα υπάλληλο και αμέτρητα έργα χωρίς δυνατότητα υλοποίησης. Αν δεν δοθούν κίνητρα για να μείνουν υπάλληλοι εδώ στην Ενδοχώρα, κινδυνεύουν να μην ολοκληρωθούν έργα, να μην ενταχθούν νέα, να μην ολοκληρωθούν μελέτες. Οπότε αυτό που μιλάμε και λέμε για ισόρροπη ανάπτυξη και για στήριξη της Υπαίθρου πάει περίπατο. 11 άτομα έχουν ζητήσει να φύγουν, το σύνολό τους είναι πτυχιούχοι και ειδικά στην τεχνική υπηρεσία από τα 6 άτομα που υπηρετούν έχουν κάνει αίτημα να φύγουν οι 5. Καταλαβαίνετε ότι ο Δήμος την επόμενη μέρα θα βάλει λουκέτο, με ό,τι σημαίνει αυτό. 15 εκατομμύρια χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και άλλες επιχορηγήσεις που δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε σε έργα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στον ορεινό Δήμο Βιάννου, με τις υπηρεσίες να βρίσκονται ήδη στο κόκκινο. Μετέχουν από το Δήμο Βιάννου 6 υπάλληλοι, οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν για διάφορους λόγους. Οι υπάλληλοι αυτοί ανήκουν στην τεχνική υπηρεσία και στην διοικητική και οικονομική υπηρεσία. Ήδη και σήμερα που είμαστε έχουμε προβλήματα λειτουργίας, διότι οι υπάλληλοι είναι λίγοι και κάθε υπάλληλος, ειδικά στο Δήμο το δικό μας, έχει και πάνω από 10 με 15 παράλληλα καθήκοντα. Οι περισσότεροι από τους υπαλλήλους που υποβάλλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της κινητικότητας επιλέγουν νοτά του Ηρακλείου προκειμένου να μειώσουν τα έξοδα μετακίνησης αλλά και για λόγους βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης. Οι δήμαρχοι ζητούν από Βασίλη Λαμπρινό και Σταύρο Αρναουτάκη να τηρήσουν την άτυπη συμφωνία του περασμένου Νοεμβρίου, βάσει της οποίας δεν θα δέχονται κανένα υπάλληλο χωρίς τη συμφωνία και του εμπλεκόμενου δημάρχου. Κάνουμε μια τελευταία έκκληση και στην κυβέρνηση να δει το θέμα και στο αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και στους συναδέλφους μας και τον Δήμαρχο Ηρακλείου αλλά και τον Περιφερειάρχη που έχουν δεσμευτεί στα πλαίσια της ΠΕΔ ότι δεν θα πάρουν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των Δημάρχων της Ενδοχώρας κανένα υπάλληλο που να ανήκει σε Δήμο της Ενδοχώρας του νομού. Υπάρχει αυτή, ας πούμε, μια συμφωνία κυρίων. Βέβαια, ο νόμος υπερέχει. Πρέπει να το πούμε αυτό. Ο δεύτερος κύκλος του ενιαίου συστήματος κινητικότητας στο δημόσιο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο.